Σαν σήμερα, 2 Απριλίου του 1842, γεννήθηκε ο Γεώργιος Άβληχος στην Τεργέστη. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής σε σπουδαστήριο ελευθέρων τεχνών στην Άπολη της Ιταλίας, όπου σπούδασε και νομικά. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε στη Γερμανία και συνέχισε τις καλλιτεχνικές του σπουδές. Επιστρέφοντας στην Κεφαλονιά, εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, διδάσκοντας παράλληλα ζωγραφική. Ήταν επίση λογοτέχνη, ποιητή και μουσικό. Εκπρόσωπο τη επτανισιακής Τέχνη του 19ου αιώνα, ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την πρόσωπογραφία. Στις ηθογραφικέ του σκηνέ, η ποιητικότητα συχνά υπερβαίνει το πεζό στοιχείο τη καθημερινότητα. Για την επέτειο των γενεθλίων του Γεώργιου Άβληχου επιλέξαμε το έργο «Το εργαστήριο με την οικογένεια του καλλιτέχνη». Περίπου 1875 λάδι σε μουσαμά από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Αν και κατεξοχήν προσωπογράφος, ο Άβληχος στο έργο αυτό αποδίδει μια σκηνή που ανήκει στο είδος της «Ηθογραφίας». Ο άβλεχος γνωρίζει τα μονοπάτια που οδηγούν στην μοναδικά σιωπηλή ατμοσφαιρικότητα μέσα στο γαλήνιο εργαστήριό του με τα έργα και το καβαλέτο του. Επιλέγοντας ψυχρούς χρωματικούς τόνους, περιγράφει διακριτικά τα μέλη της οικογένειάς του. Κάθε μορφή, προσιλωμένη σε κάποια ήρεμη ασχολία, εναρμονίζεται με την ποιητικότητα του περιβάλλοντος.